Υπάρχει δίκαιος θυμός και δίκαιη οργή. Δεν υπάρχει, λέει ο Άγιος Νήλος ο ασκητής, στο λόγο του περί προσευχής που βρίσκεται στη Φιλοκαλία. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός, αλλά διευκρινίζει κατά του πλησίον, γιατί υπάρχει σωστή χρήση του θυμού, του θυμικού δηλαδή αυτής της δύναμης που μας έχει δώσει ο Θεός. Όταν το χρησιμοποιούμε, το θυμό, εναντίον του διαβόλου, εναντίον των παθών μας, εναντίον των κακών λογισμών. Και όταν βλασφημείται ο Θεός ή αδικείται ο πλησίον, τότε μπορούμε δικαιολογημένα να χρησιμοποιούμε το θυμό, όχι βέβαια εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον καταστάσεων και προπάντων εναντίον του διαβόλου και των παθών μας και των κακών λογισμών μας. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, λέει ο Άγιος Νήλος, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει όμως διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατόν και χωρίς θυμό να διευθετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μην θυμώσεις. Πώς όμως θεραπεύεται ο θυμός και η οργή? Ο Άγιος Κασιανός Ιλωμαίος λέγει, η τέλεια θεραπεία της ασθένειας, της οργής, είναι αυτή. Να πιστέψουμε ότι ούτε για δίκαιες, ούτε για άδικες αφορμές επιτρέπεται ποτέ να θυμώνουμε. Επειδή όταν η οργή σκοτήσει τη διάνοια, ούτε διάκριση, ούτε σωστή σκέψη, ούτε δικαιοσύνη θα βρεθεί μέσα μας, ούτε μέτοχοι της Θείας Σοφίας μπορούμε να γίνουμε, ούτε και ναός του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει η ψυχή μας. Αλλά θα μας κατακυριεύσει το πνεύμα της οργής, σκοτίζοντας τη διάνοιά μας. Να έχουμε μπρος στα μάτια μας κάθε ημέρα την αβεβαιότητα της ώρας του θανάτου μας και έτσι να φυλαγόμαστε από την οργή. Και ας γνωρίζουμε ότι ούτε η σοφροσύνη, ούτε η απάρνηση του υλικού κόσμου, ούτε οι νηστείες και οι αγρυπνίες θα μας ωφελήσουν κατά την ημέρα της κρίσεως, αν βρεθούμε ένοχοι, επειδή κατεχόμαστε από οργή και μίσος. Ο οργύλος, λέει και όσοι αγάθων, και νεκρό αν αναστήσει, ακόμα και αν αναστήσει ένα νεκρό, δεν είναι δεκτός από τον Θεό. Τότε μόνο χρησιμοποιούμε δικαιολογημένα το θυμό, μας διευκρινίζει ο Άγιος Κασιανός Ιλωμαίος, όταν το στρέφουμε εναντίον των φιλίδωνων και εμπαθών λογισμών, καθώς και κατά των παθών μας. Και επομένως και κατά του διαβόλου που υποκινεί τους εμπαθείς λογισμούς. Δεν πρέπει, λέει ο Άγιος Κασιανός, να απέχουμε μόνο από την ενεργητική οργή, αλλά και από την καταδιάνεια, δηλαδή όχι μόνο εξωτερικά, ενεργητικά να μην οργιζόμαστε, αλλά και μέσα μας, στη σκέψη μας, στην καρδιά μας. Γιατί, για να μην σκοτεινιάσει ο νους μας από το σκοτάδι της νησικακίας, όταν ο θυμός, η οργή κρύβεται μέσα μας και συσσωρεύεται και δεν προσευχόμαστε ώστε να εξαλείψουμε και από μέσα μας την οργή, τότε δημιουργείται η νησικακία, δηλαδή ένα σκουλίκι το οποίο τρέφεται από εμάς, δηλαδή καταστρέφοντας εμάς, την καρδιά μας, γιατί λειτουργεί, δουλεύει μέσα μας, έστω και αν εξωτερικά δεν φαίνεται. Δεν ωφελεί τόσο πολύ να συγκρατούμε το στόμα μας στον καιρό του θυμού, να μην λέει λόγια μανιασμένα, λέει ο Άγιος Κασιανός, όσο το να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τη μνησικακία και να μην στριφογυρίζουμε μέσα στο μυαλό μας πονηρούς λογισμούς εναντίον του αδελφού. Γιατί η Ευαγγελική Διδασκαλία παραγγέλει να κόβουμε τις ρίζες των αμαρτημάτων παρά τους καρπούς. Επειδή όταν κοπεί η ρίζα του θυμού από την καρδιά, ούτε μίσος, ούτε φθόνος προχωρεί σε έργο. Δηλαδή πρέπει και από το βάθος της καρδιάς μας να εξαλείφουμε κάθε εχθρότητα, κάθε μίσος, κάθε οργή, κάθε αντιπάθεια προς οποιοδήποτε άνθρωπο. Να προσέξουμε, έλεγε και ο Ευάγριος, με όλη τη δύναμή μας το θυμό,
μας κάνει άγριους σαν σκυλιά, και να τον διδάξουμε να δαγκώνει και να σκοτώνει μόνο τους λύκους, δηλαδή τα πάθη μας, και να μην τρώει τα πρόβατα, δηλαδή τους ανθρώπους, αλλά να δείχνει κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Όποιος νίκησε το θυμό, αυτός νίκησε τους δαίμονες. Ο θυμός, περισσότερο από τα άλλα πάθη, ταράζει και συγχύζει την ψυχή, μας διδάσκει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Κάποτε όμως και την ωφελεί πολύ, γιατί όταν το μεταχειριζόμαστε χωρίς ταραχή κατά των ασεβών ή ασελγών, για να σωθούν ή να ντραπούν, τότε προσθέτουμε πραότητα στην ψυχή μας, γιατί συμβαδίζουμε με το σκοπό της δικαιοσύνης και της αγαθότητας του Θεού. Κινούμαστε εναντίον των παθών, της ασέβειας, της ασέλγειας, με σκοπό να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας που έχουν κυριευθεί από αυτά να μετανοήσουν. Οπότε κατευθυνόμαστε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη και την αγαθότητα του Θεού. Νομίζω, λέει ο Άγιος Διάδοχος, ότι ο φρόνιμος θυμός δόθηκε ως όπλο δικαιοσύνης στην ανθρώπινη φύση από το Θεό. Αν η Εύα χρησιμοποιούσε αυτό το όπλο κατά του φιδιού, δεν θα νικιόταν από την εμπαθή εκείνη η δονή. Εάν έλεγε με θυμό δηλαδή στον Όφη και στον διάβολο που εννοείται κρυβόταν πίσω ή μέσα σε αυτόν, ότι δεν δέχομαι αυτά που μου λες, γιατί είναι αντίθετα με αυτά που μας έχει δώσει εντολή να πράξουμε ο πλάστης και δημιουργός μας, θα γλίτωνε από την δόση και δεν θα παρέστηρε και τον Αδάμ. Εκείνος που μεταχειρίζεται από ζήλο προς την ευσέβεια με σύνεση το θυμό, λέει ο Άγιος Διάδοχος, θα βρεθεί οπωσδήποτε καλύτερος στη ζυγαριά των ανταποδόσεων από εκείνον που λόγω δυσκυνησίας του νου δεν θυμώνει ποτέ. Γι' αυτό λέγει και ο Λόγος του Θεού, οργίζεστε και ομοί αμαρτάνετε. Να οργίζεστε όταν πρέπει, κινούμενοι κατά του διαβόλου και των παθών, και έτσι δεν αμαρτάνεται. Πρέπει, λέει ο και Όσιος Ποιμήν, να υπομένουμε οτιδήποτε μας προκαλέσει κάποιος και τα μάτια να μας βγάλει και το δεξί χέρι να μας κόψει, ενώ εάν κάποιος θελήσει να μας απομακρύνει και να μας χωρίσει από το Θεό, τότε μόνο να οργιστούμε. Αν αρματώνεσαι ενάντια στον θυμό, μας λέγει και ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής που μελετάμε αυτόν τον καιρό στη Φιλοκαλία, δεν πρέπει να ανέχεσαι καμία επιθυμία, γιατί αυτή δεν είναι υλικό στο θυμό. Και αυτός με τη σειρά του ταράζει το νοερό μάτι, το νου, βλάπτοντας πολύ την πνευματική κατάσταση που δημιουργεί μέσα μας η προσευχή. Ο άνθρωπος που δεν επιθυμεί, δεν έχει και αφορμές να θυμώσει. Μία επιθυμία μόνο πρέπει να έχουμε, το να αρέσουμε στο Θεό και να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Όλες οι άλλες επιθυμίες που δημιουργούμε, επειδή δεν μας εκπληρώνονται πολλές φορές, και αυτό γίνεται από τη φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού, γιατί είναι επιθυμίες αυτοκαταστροφικές, γίνονται αφορμή στον ασύνετο άνθρωπο να οργίζεται, να θυμώνει. Γι' αυτό ας μην δημιουργούμε καμιά επιθυμία, ας αφινόμαστε πλήρως το θέλημα του Θεού και ας λέμε να γίνεται κάθε στιγμή το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ο θυμώδης άνθρωπος, έλεγε και ο Άγιος Σιλωνός, ο σύγχρονος αυτός ασκητής, το Άγιον Όρος, ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα, το πονηρό πνεύμα του θυμού και της οργής, γιατί εξαιτίας, λέγει, της περηφανίας του. Ο θυμός και η έμνηση κακία με τι μοιάζουν, απαντάει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, μοιάζουν, λέει, με δηλητήριο φαρμακερών φιδιών, γιατί και την όψη αλλοιώνουν και το νου ταράζουν και τα νεύρα παραλύουν και αδυναμία για εργασία προκαλούν, ενώ η πραότητα και η αγάπη όλα αυτά τα καταφρονεί, τα ξεπερνά, είναι πάνω από αυτά. Με το θυμό και την οργή ο άνθρωπος μοιάζει με έναν τρελό, και αν εκείνη την ώρα φωτογράφησε τον εαυτό του, θα έφερε και από την αλλίωση των προσωπικών του χαρακτηριστικών.
Εάν κάνεις καλά έργα, άραγε είναι αρκετό αυτό και δεν πειράζει να θυμώνεις. Όχι, λέει ο Άγιος Νίλος Ζόρσκι. Εάν ποιείς αγαθά έργα, αλλά δεν μπορείς να συγκρατήσεις το θυμό σου, τότε τα έργα σου δεν είναι βάρεστα στον Κύριο. Και τι αποτελέσματα έχει ο θυμός και η οργή? Απαντάει ο Όσιος Παΐσιος ο Βαϊτσκόφσκι, η οργή γεννάει τη μνησικακία, η οποία απομακρύνει την πνευματική θλίψη, την κατά Θεόν θλίψη, το κατά Θεόν πένθος. Όταν ο άνθρωπος έχει κακία μέσα του, συσσωρευμένη, δεν μπορεί να πενθήσει σωστά για τις αμαρτίες του. Και από τη μνησικακία γεννιέται κάτι άλλο. Η μνησικακία γεννάει, λέει, τη σκοτεινή και μοχθηρή βλασφημία. Η βλασφημία γεννάει την άκερη λύπη, μια λύπη που δεν έχει λόγο να υπάρχει. Είναι εκτός, θα λέγαμε, τόπου και χρόνου. Και αυτή η άκερη λύπη, σαν σκουριά, κατατρώει τον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι η κατάθλιψη. Και αυτή η λύπη με τη σειρά της γεννάει την άλογη ανέδεια. Γίνεται ο άνθρωπος ανεδής. Χωρίς λόγο συμπεριφέρεται ανέσχυντα. Βεβαίως ποτέ δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε και ποτέ δεν υπάρχει λόγος για να αποβάλουμε την εδώ. Δεν είναι δύσκολο να θυμώνεις με τους άλλους, έλεγε και ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός. Το δύσκολο είναι να θυμώνεις με τον εαυτό σου και αυτό είναι το ζητούμενο. Σε κάθε πράγμα να μην κατακρίνουμε τους άλλους, οπότε μετά παρακινούμαστε και να θυμώνουμε εναντίον τους, αλλά να καταδικάζουμε τον εαυτό μας και να λέμε «εγώ φταίω». Γιατί μας δόθηκε ο θυμός, λέει ο Άγιος Μακάριος της Όπτινα. Ο θυμός δεν μας δόθηκε για να εκνευριζόμαστε εναντίον του πλησίου μας, αλλά για να αυξήσει ο ζήλος μας κατά της αμαρτίας. Είναι μια μεγάλη δύναμη ο θυμός. Είναι μια ευεργεσία, ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, αλλά για να έχει ζήλο κατά της αμαρτίας, να κινείται με ορμή και θυμό εναντίον της, όχι εναντίον των αδελφών μας. Όταν εκνευριζόμαστε, λέει ο Άγιος Μακάριος, με τον συνάνθρωπό μας, ενεργούμε ενάντια στη φύση μας, γιατί ο συνάνθρωπός μας είναι ουσιαστικά ο εαυτός μας, ο ένας είμαστε κομμάτι του άλλου. Νευρικοί και οξύθυμοι γινόμαστε, λέει ο Άγιος Μακάριος, γιατί, επειδή είμαστε υπερήφανοι. Ο υπερήφανος είναι έτοιμος να θυμώσει, είναι νευρικός. Η οξυθυμία φανερώνει την εσωτερική μας διάθεση. Την κατάσταση αυτή πρέπει να τη διορθώσουμε με την αυτομεμψία, δηλαδή να κατακρίνουμε, να κατηγορούμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Ακόμα πρέπει να τη διορθώσουμε με την υπομονή και με την αγάπη. Και έτσι θα πάψουμε να είμαστε θυμώδεις, οξύθυμοι και νευρικοί. Δεν πρέπει να παρατηρούμε, λέει ο Άγιος Μακάριος, τις αδυναμίες των άλλων. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε το πλησίον μας. Σίγουρα μερικές φορές μας προσβάλλουν, αλλά αυτό είναι το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας, για να φανερωθεί η αδυναμία μας. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία και το μέσο να την θεραπεύσουμε αυτή μας την αδυναμία, ουσιαστικά την υπερηφάνειά μας. Να αγωνιστούμε επομένως, να αντισταθούμε και να ταπεινωθούμε. Αν εκδηλώνονται έντονα οργή και εγωγισμοί, αυτό αποδεικνύει κάτι. Τι αποδεικνύει, λέει ο Άγιος Ανατόλιος Όπτινα, αποτελεί αυτό, λέει, σίγουρη ένδειξη υπερήφανης ψυχής. Η οργή και οι γκρίνιες, οι γογγισμοί. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, γογγίζει, οργίζεται και θυμώνει. Και ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα μας λέγει τα αίτια του εκνευρισμού. Από πού προέρχεται ο εκνευρισμός? Πρώτον, λέγει, από τη φιλαυτία. Επειδή κάτι γίνεται παρά τη θέλησή μας και παρά τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων. Αλλιώς εμείς τα βλέπουμε τα πράγματα, ότι πρέπει να γίνουν, αλλιώς γίνονται. Είναι αντίθετο με το θέλημά μας και προφανώς ξεβολευόμαστε και ενοχλείται η φιλαυτία μας και γι' αυτό εκνευριζόμαστε. Η δεύτερη αιτία του εκνευρισμού
είναι η έλλειψη της πίστεως ότι η εκπλήρωση των εντολών του Θεού στο παρόν σημείο δεν θα φέρει κανένα όφελος. Απιστούμε δηλαδή, είναι έλλειψη πίστης και μετά στηριζόμαστε στον εαυτό μας και εκνευριζόμαστε. Ενώ πάντοτε πρέπει να λειτουργούμε όχι με βάση την ανθρώπινη λογική, τον ορθολογισμό, αλλά με βάση την πίστη. Για να είμαστε βέβαιοι ότι όταν τηρούμε το θέλημα του Θεού, πάντοτε αυτό θα μας βγει σε καλό και θα οδηγήσει στην λύση των πραγμάτων, στην ορθή λύση κάθε προβλήματος. Πώς μπορεί κανείς να νικήσει το θυμό, λέει ο Στάρετς Ευστράτιος, να νικάς, λέει, τον θυμό με τη σιωπή. Όταν δηλαδή ταραζόμαστε εσωτερικά, τουλάχιστον ας μην μιλήσουμε, ας σιωπήσουμε. Και αυτό είναι η αρχή της νίκης κατά του θυμού. Βέβαια, στη συνέχεια θα πρέπει και μέσα μας να εργαστούμε για να μην γίνει ο θυμός νησικακία. Θα πρέπει με την ωρά προσευχή να εξαλείψουμε και από την καρδιά μας την ταραχή. Ο οργύλος άνθρωπος, λέει ο Στάρης Ευστράτιος, είναι φωνιάς της ψυχής του. Γίνω ταπεινός για να μην θυμώνεις. Αυτή είναι η ρίζα της πραότητας και της αοργησίας, το να γίνουμε αληθινά ταπεινοί. Είναι αδύνατο, λέει και ο Βασδωρόθεος, να οργιστεί κανείς εναντίον του πλησίον του, αν πρώτα δεν υπερηφανευτεί εσωτερικά απέναντί του, αν δεν τον περιφρονήσει και αν δεν θεωρήσει τον εαυτό του καλύτερο από αυτόν. Κάνουμε λοιπόν όλα αυτά και μετά οργιζόμαστε. Θεωρούμε ανώτερο τον εαυτό μας από τον άλλον, τον περιφρονούμε και εσωτερικά υπερηφανευόμαστε απέναντί του. Και αυτό όλο έχει αποτέλεσμα να οργιζόμαστε απέναντί του. Όποιος, λέει πάλι ο Βασδωρόθεος, δεν καταφρονήσει κάθε υλικό πράγμα και δόξα και σωματική ανάπαυση, ακόμα και τα δικαιώματά του, δεν μπορεί να κόψει τα θελήματά του, ούτε να απαλλαχθεί από την οργή και τη λύπη, ούτε να αναπαύσει τον πλησίον του. Θα πρέπει να γίνουμε ελεύθεροι από κάθε προσκόλληση στην ύλη, στα χρήματα, στην πολυτέλεια, στην άνεση και καλοπέραση, στα μπράβο και τα έβγαια των ανθρώπων και στην σωματική ανάπαυση. Και ακόμα και από αυτά τα δικαιώματά μας να παρτιθούμε, τα νόμιμα δικαιώματά μας, και να μην θεωρούμε ότι αξίζουμε οποιαδήποτε τιμή και οποιαδήποτε προσοχή και οποιαδήποτε αγάπη. Αν έτσι λειτουργούμε, μπορούμε εύκολα να κόψουμε τα θέλω μας και να απολαχτούμε από την οργή και τη λύπη. Αλλιώς αυτό είναι αδύνατο, γιατί κάθε φορά διεκδικώντας τα δικαιώματά μας και τις κτήσεις μας, τα υλικά πράγματα και απαιτώντας τη δόξα και την αναγνώριση και την αγάπη των άλλων και προσπαθώντας να έχουμε τη σωματική ανάπαυση που ελπίζουμε να έχουμε κάθε στιγμή, οργιζόμαστε, λυπούμαστε και θυμώνουμε με τον πλησίον. Και όχι μόνο δεν αναπαύουμε, αλλά δυσκολεύουμε τον κάθε πλησίον μας. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά, ας αγωνιστούμε εναντίον αυτών των φοβερών παθών, του θυμού και της οργής και ας κάνουμε ορθή χρήση του θυμού, όπως είπαμε, εναντίον του διαβόλου και των παθών και ας αποφεύγουμε τον άρνικο και άλογο θυμό που είναι μια παροδική τρέλα, μια παροδική σχιζοφρένεια για να μην βρεθούμε υπόδικοι του ενώπιον του Θεού, αλλά να αξιωθούμε της Βασιλείας Του. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.